Θέλεις κατσούνα για το βουνό? Θέλεις κατσούνα για απλό περπάτημα στο έδαφος? Για όλα έχουμε λύσεις. Αρκεί να έρθεις να μας μιλήσεις. Φίλοι μου, γεια σας. Ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιών το γνωρίζετε. Στιβαρές, ανθεκτικές, φτιάχνονται με τον παραδοσιακό τρόπο και είναι έτοιμες για κάθε χρήση. Ωστόσο, θύλο είναι, κάνει φασαρία. Θες να την έχεις να περπατάς στο σπίτι σου μέσα γιατί τη χρειάζεσαι για στήριξη, αλλά οι από κάτω έχουν πρόβλημα? Έχουμε λύση. Θέλεις να περπατάς στον δρόμο και να μην σου γλιστράει? Έχουμε λύση. Υπάρχει πλαστικός πάτος, ο οποίος τοποθετείται στο κάτω μέρος της κατσούνας πριν τον χρησιμοποιήσω. Ακούστε, και ας πούμε σε κανονική χρήση. Και ακούτε πολύ λιγότερο γιατί έχω το μικρόφωνο. Αλλά θα καταλάβετε ωστόσο τη διαφορά μόλις χρησιμοποιήσω τον πάτο. Ακούτε κάτι? Σαν να έβαλα σιγαστήρα. Ωστόσο, αν εσείς τη χρήση σας τη θέλετε για χώμα, για ανάβαση, κατάβαση στο βουνό, στο χώμα, για πεζοπορίες μεγάλες, έχουμε και μεταλλική σφίνα, η οποία μπαίνει στο κάτω μέρος. Εντάξει, δεν θέλω να σπάσω το πάτωμα, η οποία, αν τη χρησιμοποιήσω βέβαια σε πλακάκι, γλιστράει πάρα πολύ, είναι επικίνδυνο να πέσετε. Αν τη χρησιμοποιήσετε σε δρόμο, επίσης γλιστράει. Αλλά αν την χρησιμοποιήσετε σε χώμα, πέτρες, σε οποιοδήποτε έτσι ανώμαλο, δύσκολο, off-road δρόμο, θα μας βγάλει, θα σας βγάλει ασπροπρόσωπο. Άρα φίλοι μου, θέλεις κατσούνα για πλειστήριξη, περπάτημα στην καθημερινότητά σου? Θέλεις κατσούνα για πεζοπορίες και τα άγρια βουνά? Και έχεις τις δύο περιπτώσεις, έχουμε την καλύτερη λύση. Βέβαια, μπορεί να είναι σε κατσούνα, μπορεί να είναι σε βέργα, ίσια, σε μαγκούρα, σε μπαστούνι, σε ό,τι μα ό,τι κι αν θελήσετε.